Το 1900, μετακόμισα στη Βοστόνη το 1990. Δεν είμαι αυτό που λένε οικονομικός μετανάστης. Έφυγα κυρίως γιατί βαριόμουν στην Ελλάδα. Είμαι μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δεν είχα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα εχμής. Όχι, ενδιαφέροντα πράγματα υπήρχαν, πράγματα εχμής για να πάω εκεί. Τον επόμενο χρόνο έκανα ένα μεγάλο ταξίδι στη Λατινική Αμερική. Εκεί αισθάνθηκα πάρα πολύ περήφανος για τη χώρα. Κατάλαβα γιατί ήμασταν μια προηγμένη χώρα εκείνη την εποχή. Θα διαφωνήσω λίγο μαζί σας ως προς το τι, λοιπόν, σε τι επιτίθεται η σημερινή κυβέρνηση. Δεν επιτίθεται στο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο είναι καλό αρκεί να μπορεί να το ελέγχει και να το τρώει μαζί με κάποιους άλλους, όχι μαζί μας. Επιτίθεται στους θεσμούς. Και αυτό που μας ξεχώριζε από τη Λατινική Αμερική ήταν η ωριμότητα των θεσμών. Έχουμε στην κυβέρνηση εχθρούς της αστικής δημοκρατίας και θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Αυτός είναι ο διαχωρισμός αυτή τη στιγμή, για να πάμε λίγο πιο μπροστά. Αυτό είναι το διακύβευμα αυτή τη στιγμή. Είστε με την αστική δημοκρατία, είστε εναντίον της. Δεν το διαλέξαμε εμείς. Έτσι, κάποιοι άλλοι είπαν ή θα τους τελειώσουμε ή θα μας τελειώσουν. Δεν το είπαμε εμείς αυτό. Τα ταξίδια των κυβερνητικών στελεχών στο μοντέλο του στη Βενεζουέλα είναι γνωστά έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι ανάγκη να τα ξαναλέμε. Πέραν αυτού, εκείνο που μου άρεσε πάντα στο βιβλίο του Θόδωρου Πάγκαλου ήταν το ότι ενώ ξεκίνησε σαν ένα σύνθημα και δεν θα μπορούσε να έχει και άλλο τίτλο, επειδή όλη η συζήτηση ξεκίνησε ουσιαστικά από ένα σύνθημα που εξήχθηκε από ένα μεγαλύτερο κομμάτι προφορικού λόγου στη Βουλή. Συνέχεια, ο εκφέρον τον λόγο αυτόν θεώρησε υποχρέωσή του να το δικαιολογήσει επανειλημμένα, να αφιερώσει μεγάλο κομμάτι της ζωής του για να δικαιολογήσει αυτό το σύστημα, για να πει γιατί το είπε, γιατί το πέρασε. Σε αντίθεση αυτό που το οποίο γίνεται σήμερα. Η πολιτική σήμερα έχει περιοριστεί στην ανταλλαγή συνθημάτων. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Δεν παράγεται πολιτική. Ο Θόδωρος Πάγκαλος, όπως λέει και στον πρόλογο του βιβλίου του, ήθελε να παράξει πολιτική με αυτό το σύνθημα. Τα προβλήματα του κόσμου σήμερα και τα προβλήματα μιας οποιοσδήποτε προηγμένης κοινωνίας είναι πολύ περίπλοκα. Θα ήταν ευχής έργων να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με μία απλή συνθηματολογία και να κάνουμε πολιτική με απλά συνθήματα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Το ζητούμενο για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή και ο γόρδιος δεσμός της πολιτικής είναι η χαμένη κανονικότητα και η θεσμική ορίμανση στη συνέχεια. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να περάσει σαν ένα σύνθημα προς τους ψηφοφόρους. Όποιος το βρει αυτό, όποιος το λύσει αυτό, θα καταφέρει να πάει τη χώρα μπροστά. Δεν είναι εύκολο. Είμαστε οι μόνοι? Όχι. Είναι ένα γενικό φαινόμενο αυτό. Όπως όμως και σε πολλά άλλα πράγματα, ήμασταν το καναρίνι στο ορυχείο. Εδώ συνέβη πρώτα. Με υπόβαθρο την οικονομική κρίση, η συνθηματοποίηση της πολιτικής, μέσω του διαδικτύου, όλοι ξαφνικά αποκτήσαν ένα μπαλκόνι. Παλιότερα τα συνθήματα τα σκεφτόμασταν αρκετά, διότι εκφερόντουσαν σπάνια κατά τη διάρκεια της τετραετίας, όταν κάποιος ανέβαινε σε ένα μπαλκόνι. Σήμερα όλοι έχουν ένα μπαλκόνι και καθένας δεν αισθάνεται την υποχρέωση, όπως αισθάνθηκε ο Θόδωρος Πάγκαλος, να εξηγήσει αυτό που είπε στο μπαλκόνι. Το πρωί ήμουνα σε ένα συνέδριο του Economist που είχε να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Ήταν κάποιος συνάδελφος από τη Silicon Valley, ο οποίος είχε δουλέψει για τον Ομπάμα στο Λευκό Οίκο και πριν, κατά την προεκλογική εκστρατεία. Με σχετικά μεγάλη περηφάνεια ανέφερε λοιπόν ότι ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος πρότεινε να γίνει πολιτική συζήτηση αναμέτρηση μέσω Twitter. Σκεφτείτε το λίγο αυτό.
να συζητήσουμε κάτι πολύ περίπλοκο σε ανταλλαγές φράσεων 140 χαρακτήρων. Τον ρώτησα λοιπόν, λέω, είστε ακόμα περήφανος γι' αυτό? Μου απάντησε πολύ διπλωματικά. Μου λέει, τότε ήμουν πολύ περήφανος γιατί κερδίσαμε. Και η Άννα Διαμαντοπούλου που ήταν δίπλα μου μου λέει, ναι, και τώρα που το χρησιμοποίησε ο Τραμπ ακριβώς με αυτό το ίδιο, με ένα πολύ εύπεπτο σύνθημα, το οποίο δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, America, make America great again, λες και δεν είναι μεγάλη Αμερική, το χρησιμοποίησε αυτή ακριβώς τη συνταγή για να τα καταφέρει και αυτός ακόμα καλύτερα. Και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει αυτό. Επομένως, νομίζω η υποχρέωσή μας είναι να μην ακολουθήσουμε άλλο αυτό το δρόμο. Θα πω μία δυσάρεστη αλήθεια. Φαίνεται ότι ο μέσος όρος ηλικίας στο δωμάτιο είναι λίγο μεγαλύτερος από τη δική μου. Όχι πολύ. Είμαστε όλοι, ο μέσος όρος ηλικία, βόρεια των 50. Για τους κάτω των 50 και πάνω των 30, ο κύριος χώρος πολιτικής έκφρασης αυτή τη στιγμή είναι τα λεγόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία έχουν ενισχύσει πάρα πολύ αυτήν την τάση. Έχουν γίνει όλοι, το κύριο μέσο για τους πολιτικούς αυτή τη στιγμή είναι το Twitter, όπου όλοι συναγωνίζονται στο ποιος θα πει τη μεγαλύτερη εξυπνάδα. Το αν αυτό έχει κάποια σχέση με την πραγματικότητα δεν απασχολεί κανέναν πλέον. Αυτό πρέπει κάπου να το πολεμήσουμε όλοι αυτή τη στιγμή. Ξεκινήσαμε την κρίση κάπου μεταξύ 25 και 30 στο δίκτυο ευημερίας. Είμαστε ακόμα στο 40 αυτή τη στιγμή, περίπου, όπως και να το μετρήσει κανείς. Εγώ θα δω το ευχάριστο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, ότι υπάρχουν άλλες 120 θέσεις πιο κάτω. Και για όσους έχουν ταξιδέψει ανά τον κόσμο, είναι πολύ χειρότερα. Η χώρα έχει τις δυνάμεις, έχει τους ανθρώπινους πόρους. Καμία άλλη χώρα δεν επενδύει τόσο σπάταλα, βέβαια, για την εκπαίδευση των παιδιών της, όσο επενδύει η Ελλάδα. Το να κάνεις πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες από μια προοδευτική άποψη αυτή τη στιγμή είναι πολύ εύκολο. Τα δύο μακροπρόθεσμα προβλήματα, όχι και τόσο μακροπρόθεσμα προβλήματα της Αμερικής, είναι το κόστος της υγείας και το κόστος της εκπαίδευσης, το ότι η εκπαίδευση έχει γίνει απρόσιτη στον περισσότερο κόσμο. Εμείς αυτά τα έχουμε λυμένα. Τα είχαμε λυμένα καλύτερα, έχουν χαλάσει τα πράγματα πολύ, αλλά ακόμα είμαστε καλύτερα. Δεν έχουμε να το συζητήσουμε αυτό. Έχουμε επομένως πιο δύσκολα πράγματα να λύσουμε, που είναι αυτά της θεσμικής ορίμανσης. Δεν είναι εύκολη η συνθηματολογία σε αυτά τα πράγματα, επομένως καλό θα είναι να την αποφεύγουμε. Εκείνο που θα ήθελα να πω όμως είναι ότι, τελικά για να κλείσω, ότι το «Μαζί τα φάγαμε» ήταν επιτυχημένο σύνθημα, διότι ο αντίλογος δεν μπόρεσε ποτέ να εκφέρει ένα καλό επιχείρημα. Το άλλο σύνθημα που χαρακτήρισε την κυβέρνηση στην οποία συμμετείχε ο Θόδωρος Πάγκαλος αποδείχθηκε ένα από τα πιο αποτυχημένα συστήματα. Η απομόνωση του λεφτά υπάρχουν από τον συνολικό, από τη συνολική φράση του Γιώργου Παπανδρέου ήταν δυστυχώς από τις πιο αποτυχημένες στιγμές πολιτικής συνθηματολογίας. Το όμως, και συνεχίζουμε να τα τρώμε στον τίτλο του βιβλίου, δικαιολογεί και τα δύο συνθήματα. Σας ευχαριστώ.